Σε κοινωνικό πρόβλημα για την Κρήτη έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια η έβρεση φοιτητικής στέγης και όχι μόνο, και αυτό αποτυπώνεται και μέσα από την Κρήτη TV με δεκάδες ρεπορτάζ. Από τη μια οι φοιτητές και από την άλλη οι διοκτήτες που σε κάποιες περιπτώσεις ζητούν υπέρογκα χρηματικά ποσά και από την άλλη και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που την τελευταία στιγμή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πρέπει να βρουν κατοικία για να στήσουν το νοικοκυριό τους. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Αράπογλου, για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες αλλά κυρίως κάποιες συμβουλές. Καλησπέρα σας, κύριε Αράπογλου. Ναι, καλησπέρα σας. Και θέλω να σταθούμε αρχικά στο κομμάτι της φοιτητικής στέγης. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, γίνεται πολύ νωρίτερα, άρα να υποθέσω ότι και οι οικογένειες των φοιτητών κατεβαίνουν στην Κρήτη και πηγαίνουν στις φοιτητικές πόλεις πολύ νωρίτερα για να βρουν το πολυπόθητο σπίτι. Όμως, από τα δικά μας ρεπορτάζ, έχουμε περάσει τα μέσα του Αυγούστου και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ μικρότερη προσφορά. Μάλιστα, φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, την πόλη του Ρεθύμνου, που εκεί το πρόβλημα φαίνεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα αστικά κέντρα της Κρήτης. Ναι, πολύ σωστά το έχετε εντοπίσει. Πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό, στο Ρέθυμνο είναι πιο οξύ και θεωρώ ότι θα λυθεί σε μία διετία περίπου, όταν θα έχουν κατασκευαστεί φοιτητικές εστίες που θα μπορούν να φιλοξενήσουν 3.000 φοιτητές στο Ηράκλειο και άλλους τόσο στο Ρέθυμνο. Όμως σήμερα και μέχρι τότε το πρόβλημα είναι οξύ. Και ο λόγος είναι ότι αρκετά σπίτια διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Με αποτέλεσμα να έχουν λιγοστέψει τα σπίτια, ιδίως σε περιοχές που είναι περιζήτητες για φοιτητές, δηλαδή το κέντρο του Ηρακλείου, το κέντρο των πόλεων, όπως το κέντρο του Ρεθύμνου, ή αυτές που είναι σε οδικές αρτηρίες κοντά, που εξυπηρετούνται με συγκοινωνίες για τα πανεπιστήμια. Είπατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά την βραχυπρόθεσμη μίσθωση, τα Airbnb. Και ένα ερώτημα που τίθεται και από την πλευρά των οικογενειών των φοιτητών, αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές βεβαίως. Υπάρχουν συμφωνίες ότι εκεί στα τέλη Μαΐου-Ιούνιου θα πρέπει να αφήσουν το σπίτι και να επανέλθουν από τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να μπορεί ο ιδιοκτήτης Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο να το επινοικιάσει σε ξένους ή ντόπιους επισκέπτες που επιλέγουν την Κρήτη για διακοπές. Αυτό χαρακτηρίζεται νόμιμο, κύριε Αράπογλου? Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ο φοιτητής όταν επιστρέφει τον Οκτώβριο πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει νέο συμβόλαιο? Κοιτάξτε, η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων είναι 3 χρόνια. Οι συμφωνίες αυτές είναι άκυρες. Δηλαδή, αν δεν τις στηρίσει ο φοιτητής και δεν φύγει, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να την υλοποιήσει, δεν μπορεί να του κάνει έξωση. Πρέπει λοιπόν οι ιδιοκτήτες να είναι προσεκτικοί και οι συμφωνίες που θα κάνουν να έχουν διάρκεια τριετή. Ναι, μισό λεπτό όμως, για να καταλάβουν και τηλεθέατες, ναι, γιατί δεν ρωτάω αυτό. Οι ιδιοκτήτες που κάνουν συνεννόηση και ενδεχομένως θα βρίσκουν με έναν φοιτητή που του λένε ότι τον Ιούνιο θα αφήσει το σπίτι και θα επιστρέψει σε αυτό τον Οκτώβριο, γιατί εγώ θα το μισθώνω σε τουρίστες. Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται νόμιμη, κύριε Αράπογλου? Και αν ναι, ο φοιτητής όταν επιστρέφει τον Οκτώβριο πρέπει να κάνει νέο συμβόλαιο? Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Ναι, η συμφωνία αυτή, εάν θεωρηθεί ότι είναι μίσθωση δευτερεύουσας κατοικίας, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι νόμιμη και θα πρέπει να γίνει νέο μισθωτήριο όταν θα ξαναέρθει ο φοιτητής. Αν όμως η συμφωνία αυτή δεν έχει χαρακτηριστεί ως δευτερεύουσα κατοικία αλλά είναι μίσθωση κύριας κατοικίας, τότε δεν είναι νόμιμο να απαιτήσει ο ιδιοκτήτης από το φοιτητή να φύγει με το τέλος της χειμερινής περίοδου, ας το πούμε. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Επειδή και εδώ στην Κρήτη TV υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες από πολίτες από όλες σχεδόν τις πόλεις της Κρήτης, ότι φεύγοντας οι φοιτητές που συμφωνούν με τον ιδιοκτήτη για 3 μήνες, βεβαίως δεν καταβάλουν ενίκιο, όμως με την επιστροφή επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς συμβόλαιο. Δηλαδή, από τον Οκτώβριο κάθε φοιτητής συνεχίζει μάλλον να πληρώνει το ενίκιο.
Το διάστημα Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που εμφανίζουν τα σπίτια ότι εξακολουθούν να νοικιάζονται από τους φοιτητές. Όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί αν το νοικιάζεις σε βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να μπει στην πλατφόρμα και τα δεδομένα από τις πλατφόρμες μεταφέρονται στις φορολογικές αρχές, μεταφέρονται στην αρμόδια ΑΔΕ και το κράτος μπορεί να εντοπίσει εύκολα τον ιδιοκτήτη που κάνει φοροδιαφυγή, δηλαδή δηλώνει ότι το νοικιάζει στον φοιτητή ενώ το νοικιάζει για βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί και εντοπίζεται πολύ εύκολα ο ιδιοκτήτης που κάνει φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη είναι αν αρνηθεί να φύγει ο φοιτητής τότε, δηλαδή στο τέλος Μαΐου, που σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να πάει να του πετάξει τα πράγματα έξω και να τον βγάλει, και να βγάλει έξω το φοιτητή για να τον νοικιάσει για βραχυχρόνια μίσθωση. Και σε αυτό πρέπει να είναι προσεκτικοί και οι φοιτητές και οι ιδιοκτήτες στις συμφωνίες που κάνουν. Υπάρχει ένας προβληματισμός, κυρίως από τους ενοικιαστές, ότι με δεδομένο τα τελευταία χρόνια η Κρήτη έχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση όσον αφορά την κατοικία και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νησί μας είναι και η πιο τουριστική περιοχή της Ελλάδος, άρα κυρίως τους θερινούς μήνες τα δεδομένα αλλάζουν. Οι φοιτητές δεν βρίσκουν σπίτια, με αποτέλεσμα να καταγράφονται φαινόμενα εσχροκέρδειας, δηλαδή... Θα το πω έτσι λαϊκά, όπως το λένε οι πολίτες, τρύπες, όπου οι ιδιοκτήτες για αυτές τις τρύπες ζητούν 300, 400 αλλά και 500 ευρώ. Ναι, πράγματι υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, όμως οι φοιτητές δεν πρέπει να παίρνουν βιαστικές αποφάσεις. Αυτό που συνιστούμε εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων είναι μπορούν να επιλέξουν τη λύση της συγκατοίκησης. Να πάρουν ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα και να μοιράζονται το ενίκιο, οπότε θα τους πέσει η τιμή για να μην καταλήξουν στη λύση το να μένουν σε ένα διαμέρισμα που δεν είναι της αρεσκίας τους. Επίσης, η άλλη λύση είναι μπορούν να καταφύγουν σε περιοχές που, που δεν εξυπηρετούνται τόσο, δηλαδή είναι από τις προνομιούχες για τους φοιτητές, κέντρα πόλεων ή αυτά που εξυπηρετούνται με αστικές συγκοινωνίες, να πάνε λίγο μακρύτερα σε περιοχές δηλαδή. Που θα πρέπει να έχουν ένα μηχανάκι για να μετακινούνται, κάποιο μεταφορικό μέσο, για να μπορούν να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Καλά, αυτό βεβαίως, κύριε Αράπογλου, είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί μιλάμε για παιδιά που έρχονται από διάφορα σημεία της Ελλάδος και από άλλες κριτικές πόλεις και φαντάζομαι και οι οικογένειές τους επιθυμούν την ασφάλεια. Και τι σημαίνει αυτό? Ή ένα σπίτι κοντά στο πανεπιστήμιο που φοιτούν τα παιδιά τους, ή ένα σπίτι κοντά σε μια στάση που έχει ένα πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό δεν είναι λύση. Θέλω όμως να μου πείτε συμβουλευτικά, σε επίπεδο Ηρακλείου, ποιες είναι οι περιοχές που αυτήν την περίοδο καταγράφουν μεγάλη ζήτηση και, και ποιες είναι οι περιοχές που έχουν μια μεγαλύτερη προσφορά. Ναι, αυτή την περίοδο και πάντα δηλαδή για τους φοιτητές είναι το κέντρο της πόλης και όλες οι συνοικίες που είναι κατά μήκος της διαδρομής από το αεροδρόμιο μέχρι, μέχρι το πανεπιστήμιο. Είτε κοντά στους δρόμους αυτούς που εξυπηρετούνται με συγκοινωνίες. Τώρα, φοιτητές μπορούν να βρουν σπίτια που να είναι κοντά, να εξυπηρετούνται με συγκοινωνίες, απλά δεν είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, είναι πιο απομακρυσμένα. Δηλαδή είναι είτε στην Αλικαρνασσό, στον Κατσαμπά, στον Μπόρο. Δηλαδή περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες από το πανεπιστήμιο, όμως είναι κοντά σε οδικές αρτηρίες που εξυπηρετούνται από λεωφορεία. Αυτό ισχύει, να υποθέσω, και στα άλλα αστικά κέντρα που είναι φοιτητού πόλης, όπως το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Βεβαίως, κάτι ανάλογο ισχύει και για το Ρέθυμνο και για τα Χανιά. Όταν είναι πιο απομακρυσμένα, που εκεί δεν χρειάζεται ούτε να καταφύγουν στη λύση, να είναι πιο απομακρυσμένα ακόμα το να έχουν μηχανάκι, όπως πολύ σωστά το εντοπίσετε, γιατί το μηχανάκι δεν παρέχει και ασφάλεια, ας πούμε, και προκαλεί ανησυχία και στους γονείς. Κύριε Αράπογλου, ένα επίσης μεγάλο ζήτημα είναι αυτό των αναπληρωτών. Επειδή συνήθως οι ανακοινώσεις των τοποθετήσεών τους γίνονται στο παραπέντε, δηλαδή 7 με 8 Σεπτεμβρίου πρέπει οι αναπληρωτές να είναι στις θέσεις τους και αυτό μπορεί να το μάθουν 3 ή 4 ημέρες πριν. Άρα αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα, που πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βρουν σπίτι σε μια πόλη. Δηλαδή τώρα, χθες μιλώντας με τον κύριο Μακράκη, τον πρόεδρο των δασκάλων και νηπιακών του Ηρακλείου, μου είπε
ότι υπάρχουν αναπληρωτές που ρισκάρουν να νοικιάσουν ένα σπίτι ακόμα και αν δεν είναι 100% σίγουροι ότι θα πάνε σε αυτή την πόλη. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Πράγματι και για τους αναπληρωτές είναι οξύτατο το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ο άλλος λόγος, εκτός το Airbnb που έχει αφαιρέσει σπίτια, είναι ότι την προηγούμενη δεκαετία δεν χτιζόταν καινούργιες οικοδομές λόγω της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή από το 2009 μέχρι το 2018 περίπου δεν χτιζόταν καινούργιες οικοδομές, και εκεί που πήγε να ξεκινήσει η οικοδομική δραστηριότητα είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος εκτόξευσε το κόστος κατασκευής των οικοδομών από τα 1.100 με 1.200 ευρώ που ήταν προηγουμένως ανά τετραγωνικό μέτρο στα 1.800 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είχε ανακόψει την κατασκευή νέων κατοικιών ή νέων κατοικιών, είτε προορίζονται για εκμετάλλευση είτε προορίζονται για ιδιοκατοίκηση. Τώρα, το κόστος του ενοικίου για μία δίχωρη γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διάρρη στις τρεις πιο σημαντικές πόλεις όσον αφορά την πανεπιστημιακή, τη φοιτητική κοινότητα, δηλαδή το Ηράκλειο, το Ρήνη, τα Χανιά, ποιο είναι σε επίπεδο Κρήτης φέτος? Κοιτάξτε, κυμαίνεται από την περιοχή, κυμαίνεται από την κατάσταση της οικοδομής, αν είναι καινούρια ή παλιά, και κυμαίνεται από 350 ευρώ, ξεκινάει από 350 ευρώ το χαμηλότερο και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 550. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια περιοχή που έχει έτσι πιο τζιμπημένα ενίκια με βάση και τα στοιχεία που έχετε εσείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου? Οι περιοχές είναι τα κέντρα των πόλεων και αυτά που είναι σε κοντινές περιοχές με το Πανεπιστήμιο ή σε οδικές αρτηρίες που εξυπηρετούνται από συγκοινωνία, αλλά είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο. Όχι οι πιο απομακρυσμένες. Δηλαδή, αν μιλάμε για Ηράκλειο, τα ενίκια στην Αλικαρνασό ή στον Κατσαμπά ή στον Μπόρο είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που είναι στην Καλοκαιρινού ή πηγαίνοντας στην αρχή της 62 Μαρτύρων. Άρα με μία έξυπνη έρευνα αγοράς, οι φοιτητές σε πολυσύχναστε σε μεγάλες συνοικίες του Ηρακλείου, όπως είναι οι Πατέλες, ο Πόρος, ο Μασταμπάς, η Θέρισσος, ο Κατσαμπάς, που μπορεί να μην είναι κέντρο, έχουν όμως ένα πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών με τα πανεπιστήμια, θα μπορούσε να επιφέρει ένα αποτέλεσμα όσον αφορά την ποιότητα του καταλήματος που βρίσκουν. Βεβαίως, και του καταλήματος αλλά και της τιμής που πληρώνουν. Δεν πρέπει οι φοιτητές να είναι βιαστικοί. Επίσης, σημαντική συμβουλή για τους φοιτητές είναι να μην δίνουν χρήματα σε κανένα ως προκαταβολή, αν δεν υπογράφουν συμβόλαιο και αν δεν παίρνουν το κλειδί του διαμερίσματος, και να έρχονται απευθείας σε επαφή με τον ιδιοκτήτη, και επίσης να καταφεύγουν σε νόμιμα μεσητικά γραφεία και όχι να δίνουν προκαταβολή στον οποιοδήποτε ο οποίος εμφανίζεται ως γραφείο παροχής πληροφοριών ή υπόσχεται ότι δείχνει σπίτια στον υπολογιστή χωρίς να τα επισκεφθούν οι φοιτητές. Πρέπει να δουν και το σπίτι και κατά προτίμηση να το βλέπουν και με το φως της ημέρας. Μάλιστα. Έτσι, μην είναι με κομμένο το ρεύμα και πάνε βράδυ να το δούνε και δεν δουν ατέλειες του διαμερίσματος, του καταλήματος που θα μείνουν, να δουν ότι λειτουργεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η υδραυλική εγκατάσταση, ότι όλα είναι εντάξει, να το δοκιμάσουν και μετά να δίνουν τα χρήματά τους. Κύριε Αράπογλου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.